Ας δούμε τώρα πώς διαμορφώθηκαν τα αποτελέσματα της 14ης αγωνιστικής με περιγραφή των απεσταλμένων του μεγάλου καναλιού. Ο Σάββας Κοφίδης πάνω από την μπάλα, τείχος από τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Ο Κοφίδης εκτελεί, καλοτραβηγμένο η μπάλα στα δίχτυα, το 0-1 για τον Άρη. Μπροστινή παλιά, δεν υπάρχει offside, ο Γεωργιάδης κάνει τώρα μια τρίπλα, πέφτει στην περιοχή και έχουμε πέναλτι. Ο Βάζεχα λοιπόν απέναντι στον Καρκαμάνη, έτοιμος να εκτελέσει το πέναλτι. Η μπάλα στα δίχτυα, ο Παναθηναϊκός σοφαρίζει σε 1-1. Ο Γεωργιάδης που βγάζει και τη σέντρα για τον Βάζεχα. Δεν έγινε καλό κοντρόλ, σπρώχνεται ο Βάζεχα στην περιοχή από τον Δημητριάδη. Μπούτας στον Κωνσταντινίδη. Κωνσταντινίδης θα κάνει και το σουτ. Αποκλούει ο Δάφκος. Έχει το Φραντζέσκος και σημειώνει τον γκολ. Τρίτο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου και ο Κώστας Φραντζέσκος γράφει το όφι Αθηναϊκός 1-0. Καραπιάλης αλύσεται μόνος του. Κάνει την παλιά. Το πλασέ από τον Αλεξανδρή και το 1-0. Καραπιάλης κατέβασε ωραία την μπάλα. Ανοίγει για τον Αλεξανδρή. Πλάγια στην περιοχή. Απευθείας το σουτ. Δοκάρι και γκολ. 64ο, ο Καρατζής εκτελεί το φάουλ για τον Ολυμπιακό, πήγε να μπει ο Αμανατίδης, δεν πρόφτασε. Καραπιάλης στο σούτ απευθείας και γκολ. 3-0 για τον Ολυμπιακό με τον Βασίλη Καραπιάλη. Χατζίδης έκοψε γρήγορα, παίζει το 1-2 με τον Ίβιτς. Μινάς Χατζίδης αντιμέτωπος με τον Γιουργούση, τον νικάει 4-0 στο 65ο λεπτό. 70ο λεπτό, τρίτο κόρνερ για την Ξάνθη με τον Πάνου, κεφαλιά προς τα πίσω του Μαλαδένη. Αποκρούει ο Τοχρόκλου, ζητάνε γκολ οι παίκτες της Ξάνθης και όντως είναι η μείωση του σκορ σε 4-1 από τον Καραγεωργίου. Μετά το λάθος του και χαλιά υποφελήθηκε ο Ίβιτς. Ίβιτς στην περιοχή κάνει την παλιά στον Αλεξανδρή. Αλεξανδρή στο σουτ και 5-1 για τον Ολυμπιακό στο 82ο. 24ο λεπτό. Πόλεμο στο κόρνερ. Το γκολ 1-0 για τον Εδεσαϊκό με τον Τσολάκοβιτς. Παπαδόπουλος και φεύγει εντυπωσιακά από τον Αλεξίου. 4 λεπτά για το τέλος. Παπαδόπουλος. Γίνει το λάθος το 2-0 από τον Τσολάκοβιτς. Κοσμίδης ξέφυγε με ωραίο τρόπο. Επιχειρεί τώρα τη σέντρα, η μπάλα περνάει από τον Κρίστοβιτς. Καμίτσης κάνει το λάθος. Άλεξιτς πέφτει και ο κύριος Βασιλάκης δείχνει το σημείο του πέναλτι. Ο Χρήστος Χιονάς αντιμέτωπος με τον Καρασάβα. Σουτάρει δυνατά, αποκρούει ο Καρασάβας, δεν προλαβαίνει ο Χιονάς. Η μπάλα τελικά καταλήγει όμως στα δίχτυα από το σουτ του Κρίστοβιτς. Ο Χιονάς κερδίζει την μπάλα. Και κάνει τώρα το άνοιγμα. Άλεξ αντιμέτωπος με τον Καρασάβα, πέφτει και πρέπει να είναι πέναλτι, ναι, πραγματικά. Στο 20ο λεπτό ο Κρίστοβιτς σουτάρει, είναι το 2-0. Και τώρα στην αντεπίθεση Καβάλα με τον Μίτς. Θα αλλάξει και το παιχνίδι από την άλλη πλευρά, εκεί που είναι ο Πραματάροφ. Το πλασέ και το 0-1 για την Καβάλα στο 4ο λεπτό της συνάντησης. Καπαγερίδης θα κάνει την σέντρα. Η κεφαλιά από τον Ότιτζη και το 1-1 στο 37ο λεπτό για τον Ιωνικό. Ο Αργυρίου δεν κατάφερε να αντιδράσει. Έχουμε συμπληρώσει 60 λεπτά αγώνα. Ιωνικός Καβάλα 1-1 και στο Βασίδη στο φάουλ. Απευθείας την μπάλα στα δίχτυα. Θεοχάρης στη σέντρα. Η μπάλα δεν πέρασε. Φτάνει στον Νίκολη στο σουτ γκολ. Είναι ο Γιώργος Κοντόπουλος ο σκόρερ. Ο Βελέντζας κάνει την τρίπλα, προσπαθεί να μπει στην περιοχή. Για τον Μπάρνιακ, το Μπάρνιακ μόνος του πλασάρι. 1-0 για τον Απόλλωνα με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Ο Σαβεύσκη, η σέντρα για το κεφάλι του Παπαδόπουλου. Για να δούμε ο Κωστής τη φάση. Θα σουτάρει, έρχεται και ο Κετσπάγια και γκολ. 1-1 από τον Τιμούρ Κετσπάγια. Μπορμπόκης, κρατάει ο Μπορμπόκης. Βγαίνει αριστερά ο Κασάπης. Θα πάρει την μπάλα ο Κασάπης, θα κάνει και τη σέντρα. Να ο Κωστής και 2-1 για την ΑΕΚ. 5 λεπτά πριν το τέλος του αγώνα εδώ στο γήπεδο της Ριζούπολης. Στη δεύτερη εθνική, ο Πανελλιακός ήταν κερδισμένος στη 15η αγωνιστική, αύξησε την βαθμολογική του διαδικασία.